λίγο πριν το 1960 από τον πατέρα μου το Σάβα, εξού και το όνομα Σάβα Πάι. Στην αρχή δειλά-δειλά με μία μηχανή, λίγα καλούπια και σιγά-σιγά έγινε αυτό που είναι σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Καταρχάς γιατί πρέπει να τα φτιάχνω όλα μόνη μου. Και δεύτερον γιατί όλα τα μηχανήματα επειδή είναι παλιά, δεν υπάρχουν πια ούτε οι τεχνικοί για να τα φτιάξουν, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για τις μηχανές μου. Είναι αλυσίδα δηλαδή, γιατί αυτά είναι σχεδόν 100 χρονών και παραπάνω το καθένα. Φτιάχνω ψάφινα καπέλα, γυναικεία, αντρικά, κασκέτα, ναυτικά, περεδάκια, καλάθια, σουκλά, διάφορα πράγματα που ψάφες. Οι περισσότεροι παραγγέλνουν κάτι ιδιαίτερο. Οπότε ναι, αλλά για το κάθε καπέλο, έτσι κι αλλιώς, άσχετα από τις παραγγελίες που μπορεί να έχω εκείνο το διάστημα, χρειάζονται 2 μέρες για να φτιαχτεί. Από ό,τι έχω δει, δεν υπάρχει καπέλο να φτιάξεις το πιο παρανοϊκό καπέλο και να μην βρεθεί κάποιος που θα του πηγαίνει. Αλλά δεν ταιριάζουν όλα σε όλους, όχι. Και με το χαρακτήρα και με το φυσικό, το πρόσωπο, το ύψος, όλα. Το πιο δύσκολο μέχρι στιγμής ήταν μια τεράστια καρδιά, καπέλο καρδιά, που τη φορούσε μια κοπέλα στο θέατρο, γιατί έπρεπε στην αρχή να το φοράει και μετά να γυρθεί πίσω από το καπέλο, οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο και στο ύψος και στο πλάτος. Και το έφτιαξα. Τώρα εντάξει, η καρδιά μου πήρε μια εβδομάδα που δούλευα μόνο αυτή. Μπορεί να χρειάζεται γύρω στις 4 ώρες για το κάθε καπέλο καθαρές. Δηλαδή να ραφτεί, να σιδερωθεί, να... Έχει πολλά θάβια. Έχω αρχικά το υλικό μου την ψάφα που έρχεται σε μάτσα, την οποία βρέχω για να αποκτήσει ελαστικότητα, γιατί αυτό είναι χόρτο, ουσιαστικά είναι κάτι ζωντανό. Τη βάζω μέσα σε ένα τσουβαλάκι για να τραβήξει την υγρασία της, μετά τη βάζω στην ανέμη, την ξετυλίγω και ξεκινάω να τη ράβω με βάση το καλούπι που θέλω να φτιάξω. Ουσιαστικά έχω το καλούπι για να δοκιμάζω αν το κάνω σωστά και για να το βλέπω και να προσπαθώ να το αντιγράψω. Δηλαδή το ράβω στη μηχανή, αλλά με τα χέρια μου το διαμορφώνω πώς πρέπει να είναι. Μετά στεγνώνει, του περνώ μια κόλλα, ξανά στεγνώνει, μετά το σιδερώνω στην πρέσα με άλλο καλούπι και μετά το βάζω αναλόγως αν χρειάζεται ρέλι, κορδέλα, οτιδήποτε. Είναι η μοναδική πιλοπία που φτιάχνει η γαζωτά ψάφινα καπέλα, χειροποίητα, τα οποία τα παίρνουν εδώ στα νησιά, στο εξωτερικό, στην Αμερική κλπ.